ένα μέσα στη βουλή είχε και να θυμάσαι που βγάζανε τα πανό στο περιστήλιο. Έλα, Πρόεδρε, βγες στο μπαλκόνι να κατέβουμε να κλείσουμε τα Αγίου Δημητρίου. Πλατεία, πλατεία Αριστοτέλους έπρεπε να πάτε. Γεια σου Παναγιώτη. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Τον λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρων το ρούμενο και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκα στη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκα στη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τους Αγίους Αποστόλους από τις εργασίες καλές σας ή να ταύτην ευλογών αγιάσεις. Αυτός Κύριε ο πρώτος εν ημίν εργάτης και τεχνουργός ευλόγησον ημάς και τα έργα ημών ταύτα και το εκλογικό τμήμα τούτο όν εν το ονόματί σου κατερχόμεθα σήμερον. Είναι ταύτα ταχύ και εσίως εις πέρας αγαγόμεν. Φώτισον δε ημών την διάνοιαν και ενίσχυσον ημών τους βραχίωνας είναι πάντοτε το αγαθόν πράτομεν και τα έργα του φωτός εργαζόμεθα εις διακονίαν του λαού σου. Όν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα ημάς. Καλησπέρα σας, με υγεία. Καλή επιτυχία κύριε Γεωργιάδη, στο έργο το οποίο έχετε αναλάβει. Παρακαλώ λίγο μισό λεπτό. Εκείνο το οποίο εγώ εκπρόσωπος της Εκκλησίας, ως απλός παπάς, ένας παπάς, ο οποίος και η καταγωγή μου είναι από την Ήπειρο, από το Γράμμα πάνω εκεί πέρα, τα οποία έζησε καταστάσεις δύσκολες και να πω και κάτι έτσι ως σαπές, ως συμπλήρωμα, επειδή το θυμίζω και το λέω πάντοτε και όσοι με γνωρίζετε από την Ήπειρο, την Κεστή, έχω μιλήσει πολλές φορές, όταν φωνάζανε όλοι για τις γιορτές του Μίσους, το κάναμε του Μπεκί και είπαμε εντάξει να μην υπάρχουν γιορτές του Μίσους. Όμως η εξέλιξη μετέπειτα αποδείχθηκε ότι και οι μεν και οι δε, οι μεν γιορτάζανε, όχι γιορτάζανε, επιτελούσαν τη μνήμη των ανθρώπων που χάσανε και οι δε διαμαρτυρότανε. Και ήρθε ο καιρός, οι μεν μνημονεύουνε με τον άνθρωπο τρόπο και οι δε
επράξανε κάτι άλλο. Δημιουργήσαν και αυτοί έναν χώρο δικό τους για να γιορτάζουν τη γιορτή του μίσους. Γι' αυτό εγώ το λέω αυτό γιατί εμείς τους Έλληνες όλοι μας πονάμε και θέλουμε τους πολιτικούς μας ως κορυφή της εξουσίας, της δημοκρατικής εξουσίας, να είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι να εκπροσωπούν στην πραγματικότητα εμάς, τους ανθρώπους, τους πολίτες, δημοκρατικά. Γιατί, τι θέλουμε? Να θέλουμε οι άνθρωποι στο δρόμο και στην σπίτι μας και αυτά να μην πονάμε. Εγώ αυτό, κύριε Τολογεωργιάδη, και από εσάς και από όλους οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική και να ενδιαφέρονται για το πολίτη, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο πολίτης είχε μπει σε δεύτερη μοίρα και με την παρουσία τη δικιά σας και όλων των παιδιών μέσα και στην Δημοκρατία και σε άλλα τα κόμματα. Δεν έχει συγκεκρισία, δεν κοιτάει ένα κόμμα, κοιτάει πώς ο λαός αυτός να μπορεί να ζει. Πιστεύω ότι και η προσπάθεια δικιά σας, παρακολουθώ, η αλήθεια είναι ότι παρακολουθώ, όχι μόνο δικιά σας, αλλά πρωτίστως παρακολουθώ, αφού βρισκόμαστε μαζί, παρακολουθώ τη δικιά σας προσπάθεια, εύχομαι να έχει ευόδοση, να έχει τέτοια αγώνα και αγωνία, ώστε να μπορεί να ζούμε και να λέγόμαστε ότι είμαστε Έλληνες και να μην φτάνουμε στο σημείο τα παιδιά μας, γιατί και εγώ το ίδιο έχω παιδί έξω, τα παιδιά μας να φεύγουν και να μένουν όλοι άλλοι. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, καταρχάς καλωσορίζω όλους που είστε σήμερα εδώ. Είμαστε πολλοί για να μ' ακούτε όλοι και στα άλλα δωμάτια. Ελπίζω, καλά, μέχρι κάτω έχω δυνατή φωνή, αλλά όχι τόσο. Θα κατέβω και κάτω να τα ξαναπώ για να μ' ακούσουν οι έκατοι. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ σήμερα. Είναι για μένα πολύ αγαθή τύχη ότι 26 Οκτωβρίου, μία μέρα χαρμόσυνη για την πόλη μας, μία μέρα χαρμόσυνη για Θεσσαλονίκη, μία μέρα χαρμόσυνη για την Ελλάδα. Διότι είναι η μέρα που απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη μας από τους Τούρκους. Το 1912. Και αισθάνομαι, ξέρετε, πολύ μεγάλη χαρά, προσέξτε, που έχουμε εδώ 26 Οκτωβρίου του 2015 για να μας απελευθερώσω από την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα από τον ωραίο αγιασμό και την ωραία τελετή που είχαμε πριν για αυτή την ιδεολογική ηγεμονία που δείχνει για ποιο λόγο έχω κατέστα στις εκλογές και για ποιο λόγο διεκδικώ την ψήφο σας, αλλά όχι μόνο την ψήφο σας, αλλά και τον αγώνα σας για να πάρουμε αυτή την ψήφο. Προσέξτε, πάτε. Υπάρχει ένας ωραίος εκκλησιαστικός ύμνος που το ακούσαμε προηγουμένως. Έχει γραφτεί πριν πάρα πολλούς αιώνες. Την εποχή που γράφτηκε δεν υπήρχε αριστερά, δεν υπήρχε δεξιά, δεν υπήρχε Νέα Δημοκρατία, δεν υπήρχε Πασόκ, δεν υπήρχε ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπήρχε τίποτα. Ο ύμνος λέει σε κάποιο σημείο νίκα της βασιλεύσης. Κάποια στιγμή, τη δεκαετία του 80, την εποχή του φανατισμού, κάποιοι αγράμματοι άρχισαν να ταυτίζουν τον νίκα της βασιλεύσης με τον βασιλιά και διαμαρτύρονταν. Και σήμερα το κάνουν πολλοί όταν κάποιοι ιερείς μιλάνε για αυτόν τον ύμνο. Η Ιερά Σύνοδος στη μεγαθυμία της και στη δημοκρατικότητά της είπε να το κάνει νίκα της ευσεβέση για μην προκαλεί πολιτικά πάθη. Και καλώς έκανε. Γιατί θέλουμε να έχουμε καταλλαγή και ομόνοια. Προσέξτε όμως τι δεν ξέρουν αυτοί που το είπαν. Ο ύμνος δεν λέει νίκα το βασιλεί. Δεν λέει να νικάει ο βασιλεύς. Λέει νίκα της βασιλεύσης. Να νικούν δηλαδή αυτοί που κυβερνούν. Σήμερα λέμε μεταξύ μας. Αυτό στη βασιλεία του τι έκανε. Δεν είναι κυριολεκτικό. Δεν μιλάει για τον βασιλιά. Μιλάει για την κυβέρνηση. Άντε να το εξηγήσεις τώρα αυτόν σε κάποιον που δεν ξέρει ελληνικά, που δεν ξέρει ιστορία, που δεν ξέρει ορθοδοξία. Και θέλω να σας πω ότι είμαστε εδώ για ένα βασικό λόγο. Για να διατρανώσουμε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας. Αλλά με έναξη στη Θεσσαλονίκη, γιατί η καρδιά της Ελλάδος χτυπάει στη Μακεδονία. Πάτε εδώ χτυπούσε. Από την εποχή του Ίωνα Δραγούμη, όταν είπε την περίφημη φράση «Πρέπει να τρέξουμε να σώσουμε τη Μακεδονία μας και η Μακεδονία θα σώσει εμάς», από εκείνη την εποχή του Παύλου Μελά,
Γιατί να φτάσουμε στις 26 Οκτωβρίου του 1912 προηγήθηκε ο Μακεδονικός Αγώνας που μπήκαν οι βάσεις για να είμαστε εμείς εδώ ελεύθεροι. Από τότε η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει εδώ, στη Μακεδονία. Γι' αυτό ήρθα και εδώ να πω αυτά σήμερα, πριν τα πω κάτω στην Αθήνα. Διότι από εδώ θα ξεκινήσουμε τη μεγάλη προσπάθεια να σηκώσουμε κεφάλι ιδεολογικά, να πάρουμε τις τύχες της Ελλάδας στα χέρια μας και να κάνουμε τη χώρα μας μια χώρα που θα είναι παράδειγμα προς μίμηση και όχι παράδειγμα προς αποφυγή. Μαγάρι. Θα γίνει, αλλά να ξέρετε κάτι, για να το πετύχουμε αυτό, δεν θα το πετύχουμε φοβισμένοι, δεν θα το πετύχουμε στρογγυλοί, δεν θα το πετύχουμε σκυφτοί. Θα το πετύχουμε όρθιοι, όπως είναι οι Έλληνες, θα του κοιτάμε στα μάτια. Και ναι πάτερ, εμείς ξεκινήσαμε εδώ με αγιασμό, ξέρετε γιατί? Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και το λέμε με υπερηφάνεια. Δεν δίνουμε εξετάσεις στην αριστερά. Θέλουν αυτοί να είναι άθεοι, με γεια τους, με χαρά τους. Εμείς είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Και ναι, μας αρέσει η Ελλάδα και την αγαπάμε την Ελλάδα μας. Και όταν ακούμε το εθνικό μας ύμνο, στεκόμαστε προσοχή. Όσα μερικούς που κάτω στο άγαλμα, μπροστά στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου, με ανοιχτά τα πόδια και τα χέρια στις τσέπες, σαν να μην καταλαβαίνουν τι είναι αυτό που ακούνε, οι μανόγοι. Επειδή δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτό που ακούνε. Στη Ρωσία ήταν σούζα, γιατί στη Ρωσία αν δεν ήταν σούζα θα τον είχαν μπαγλαρώσει. Γι' αυτό ήταν σούζα στη Ρωσία. Μην λέμε τώρα ονόματα και μην δείχνουμε υπολείψεις. Πάμε λοιπόν να δώσουμε ένα μεγάλο αγώνα. Ένα μεγάλο αγώνα δημοκρατικό. Ένα μεγάλο αγώνα για την παράταξή μας. Ένα μεγάλο αγώνα για να κερδίσουμε τη μάχη των ιδεών. Που τελικό στόχο έχει ένα. Να αλλάξουμε την Ελλάδα προς το καλύτερο. Να κρατήσουμε τα παιδιά μας εδώ. Και θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Μη χαρίζετε την έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης στην αριστερά. Εμείς είμαστε πραγματικά κοινωνικά ευαίσθητοι. Η Εκκλησία θρέφει τόσες χιλιάδες φτωχών κάθε μέρα. Εγώ ως Υπουργός Υγείας του Αντώνη Σαμαρά έδωσα τότε ασφαλιστική κάλυψη 2,4 εκατομμύρια ανασφαλίστους. Και ακόμα οι τουσίδες το ψάχνουνε. Και θέλω να σου πω και κάτι ακόμα. Επειδή μου κάνατε τιμή όλοι εδώ να είστε μαζί μου σήμερα, δεν θέλω μόνο την ψήφο σας, θέλω τον αγώνα σας. Δεν φτάνει μόνο να ψηφίσετε, πρέπει να τρέξετε. Γιατί εγώ δεν έχω μηχανισμούς. Η δική μου υποψηφιότητα είναι λίγο αναπάντεχη. Είναι η δικιά σας υποψηφιότητα. Η υποψηφιότητά μου είναι για σας. Για να μπορείτε όλοι να το κάνετε. Και αν τρέξουμε όλοι αυτές τις 30 μέρες που απομένουν όπως μπορούμε και όπως πρέπει, σας διαβεβαιώ στις 22 Νοεμβρίου θα δώσουμε την ευκαιρία στους αγαπημένους μας δημοσκόπους για τέταρτη φορά στην ίδια χρονιά να εξηγούν γιατί έπεσαν τόσο έξω. Δώστε μου τη δύναμη να αλλάξουμε την Ελλάδα!